Η γέννηση του Ιησού Χριστού χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν δεν το πιστεύετε, κοιτάξτε λίγο την ημερομηνία της εφημερίδας σας. Αν κοιτάξουμε σε μία κλίμακα της ιστορίας, βλέπουμε ότι διαχωρίζεται με πριν Χριστού και μετά Χριστού. Σημειώστε ότι στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός και όχι κανείς άλλος, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Βούδας ή κάποιο άλλο σπουδαίο γεγονός. Εάν ο Χριστός είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι νομίζουν, τότε γιατί χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα στα δύο? Άρα είναι ολοφάνερο ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος. Χριστούγεννα είναι η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού. Πάσχα είναι η γιορτή της Αναστάσεώς Του. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός που τον ξεχωρίζει από κάθε άλλη προσωπικότητα που έζησε ποτέ. Όποιος με ειλικρίνεια ερευνήσει την Ανάσταση θα το δει αυτό ολοφάνερα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος. Αν και όλα αυτά τα έχουμε πάντοτε μπροστά στα μάτια μας, άραγε πόσοι από εμάς τα σκεπτόμαστε? Τα Χριστούγεννα καταντήσανε να σημαίνουν Άι Βασίλης, δώρα και διακοπές, καθώς και το Πάσχα κατάντησε να σημαίνει αρνιά στη σούβλα, πιωτό και μεθύσι. Έχουν τόσο τυποποιηθεί που χάσανε σχεδόν την αρχική τους έννοια και την πραγματική τους σημασία. Την στιγμή που πραγματικά υπάρχει ο Θεάνθρωπος Ιησούς, υπάρχει επίσης και ο αντίπαλος, ο Σατανάς, κάτι το οποίο δεν είχα διακρίνει ποτέ, την διαφορά μεταξύ του καλού και του κακού. Σου φαίνεται παράξενο όταν αντιληφθείς το πόσο εύκολο είναι να είσαι κακός και πόσο δύσκολο να είσαι καλός. Είναι εύκολο να καπνίσεις, να μεθύσεις, να ναρκωθείς και να ξενυχτήσεις, αλλά είναι δύσκολο να εγκρατευτείς και να συγκρατείς τον εαυτό σου. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Για να καταστραφεί μια ανθρώπινη ζωή χρειάζεται ένα μόνο δευτερόλεπτο. Αλλά για να δημιουργηθεί χρειάζονται 9 ολόκληροι μήνες. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Να γίνει το καλό χρειάζεται κόπος. Αλλά το να είσαι κακός είναι εύκολο. Ο Θεός είναι πνεύμα και ο άνθρωπος σαν τέλειο δημιούργημα του Θεού κατέχει πνευματική ουσία. Η Αγία Γραφή μας λέει «Και έπλασαν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής». Επίσης μας λέει ότι ένας κύριος σκοπός των αγγέλων είναι να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό συνεχώς. Πριν την πτώση του από την υπερηφάνειά του, ο Σατανάς σαν αρχάγγελος του Θεού έπαιζε μεγάλο ρόλο στο καθήκον αυτό και γνωρίζει τέλεια την πνευματική δύναμη και ποιότητα που έχει η μουσική.